Πάμε. Ακούω το καμισάκι, ναι, ακούω το φώτι από το μέσα δωμάτιο. Όλοι, τι ξέρεις γιατί, είναι η αγαπημένη του στιγμή. Βέβαια. Έφτασε η στιγμή που όλοι αγαπήσατε. Η στιγμή όλων των τηλεθεατών, διότι εδώ ο Νίκος ο Μωτάκης χαρίζει άφθονο γέλιο, σας λέει, στην ενότητα της γυμναστικής. Είπες κάτι. Νίκος Εντυχάκη, καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες και σήμερα. Εσύ είσαι το θέμα μας. Εσύ σήμερα θα μας λύσεις τις απορίες. Γιατί μας πιάνει η μέση, κυρίες και κύριοι. Γιατί είσαι γέρος, γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι. Μίλησε. Η κορασί. Βεβαίως, η κορασίδα. Είναι ένας παράγοντας η ηλικία. Είναι ένας παράγοντας, αλλά όλα είναι μέσα. Δηλαδή και η στάση του σώματος και ένα, αν δεν γυμναζόμαστε πολύ. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εμένα η μέση μου δεν με πονάει, τουλάχιστον όχι ακόμα. Διότι έχω γυμναστεί πολύ στη ζωή μου, ανεξαρτήτως ότι τώρα τελευταία δεν το έχω και πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει. Όπως έχω πει και άλλες φορές, εγώ έχω τρέξει και ήμι μαραθώνιο, αγάπη. Ναι. Σε πόσες μέρες. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ναι, σωστά. Όχι μεγάλη εβδομάδα από ό,τι κάνει. Δηλαδή, εντάξει. Νικόλα, τι κάνει. Να σου πω, είσαι καθόλου, το έχει καθόλου με τις απόκρισεις, έτσι λίγο. Δυστυχώς όχι. Δεν δίνεσαι ποτέ. Έχω να ντυθώ πάρα πολλά χρόνια. Πας όμως από κρατικό πάρτι, μπορεί να πας. Για να λες δυστυχώς σου αρέσει όμως. Μ' αρέσει, απλά δεν έχω την ευκαιρία και δεν έχω και παρές που πάνε μόνο για που σου αρέσει. Επίσης, αν ο άνθρωπος καταχτυπιέται από το πρωί μέχρι το βράδυ στα γυμναστήρια, πού να βρει την αντοχή να πάει να ντυθεί κιόλας. Απλά δεν έχω τόση διάθεση γι' αυτό. Απλά μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει ο Ρούσο Τζέρτζελο. Α, σ' αρέσει. Ναι, πολύ. Ωραία. Πάμε στον άλλο Τζέρτζελο. Και μα αρέσει ο δικό σου Τζέρτζελο και να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ξανά τα καταστήματα Adidas, το κατάστημα Adidas στην Τζουδερών που μα έντισε και σήμερα. Με την εμένα στο μαυρόσπρο και ξαφνικά αποφασίσαν να δώσουν όλα τα χρώματα στον Νίκο. Δεν ξέρω πώς. Μήπως έδωνα λίγο χλωμό και όπως μου είπε και λίγο χρώμα. Η αγαπημένη κοπελιά που δουλεύει εκεί πέρα και τη οποία το όνομα περιέργως και καθόλου τέτοιο μου διαφεύγει, μου είπε ότι μου πάνε τα χρώματα. Τι να κάνω, να μην τα βάλω. Να τα βάλεις. Θα τα βάλω. Λοιπόν, Τσουδερών 31 λοιπόν. Αντίτε, αλλά το BFIT είναι στην αναγνώση γόνη 10. Όπου εκεί θα σε βρούμε. Βέβαια. Και για να κάνουμε και τι συγκεκριμένε ασκήσει που θα κάνουμε σήμερα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα δείξουμε κάποιε ασκήσει οι οποίε είναι. Θα δουλέψουμε. Θα δώσουμε επιβάρηση στον κορμό μα, στην κοιλιά μα και στη ράχη μα. Και με την μπάλα και κάτω στο πάτωμα. Και κάποιε διατάσει που είναι για τα ισχύα μα και για τη μέση. Ωραία. Θα κάνουμε. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε ξανακάνει πάλι την μπάλα, τη φίτμπολ. Την έχετε μάθει. Πρώτη αρχική άσκηση, καθόμαστε για να κάνουμε ένα ζέσταμα. Έχουμε ξαναπεί ότι όσο είμαστε, ο κορμός μας είναι κάθετος και κάνουμε αριστερά, δεξιά μόνο τη λεκάνη μας. Έχουμε ξαναδείξει, το έχουμε ξανακάνει και εσείς το έχετε κάνει. Οκ, κάνουμε λίγες ασκήσεις για να ζεστάνουμε τον κορμό μας. Αυτό είναι και μια καλή άσκηση για ζέσταμα. Όταν θα πάμε το βράδυ να χορέψουμε ένα τσιφτετέλι, να είμαστε έτοιμοι. Νίκος, παιδιά, δικός μου άνθρωπος. Μπορεί να τσάτα ή μια σάλσα. Τσεφτετέλη και μετά θα χωρέσουμε με τον κορό της κοιλιάς που κάνουμε μπρος πίσω. Καταλαβαίνεις. Αυτό είδες το πιες με τη μία. Αυτές οι ασκήσεις είναι, δεν μπορεί να τις κάνει όποιος δεν πλέον. Αν έχει μια μπάλα σπίτι το κάνει. Τους δείχνουμε, το καταλαβαίνουν και μετά μπαίνουν σε διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Όχι, δεν χρειάζεται τώρα. Θα κάνουμε πρώτα τις ασκήσεις. Ήθελα λοιπόν, να σε δω, ρε παιδί μου, στο χώρο. Πρώτη άσκηση, ξαπλώνουμε προς τα πίσω. Έχουμε ξαναπεί κοιλιακούς, μέσα η κοιλιά. Η λεκάνη βγαίνει προς τα έξω, αγκαλιάζει την μπάλα. Εντάξει. Εισπνοή πίσω, εκπνοή πάνω. Εισπνοή πίσω, εκπνοή πάνω. Στα βάλανε τα Oriental, τα ακούς έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτές είναι δύο-τρεις ασκησούλες και πάμε μπροστά. Ξαπλώνουμε για να κάνουμε τη ράχη μας τώρα. Τέλεια. Πάλι αυτό μικρές κινήσεις. Δηλαδή ξαπλώνω ζέστα, πάλι μπροστά. Ίσια ο κορμός, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλες κινήσεις. Δεν μου λες, οι συγκεκριμένες ασκήσεις για τη ράχη είναι και για όλους αυτούς που ενδεχομένως να έχουν κάποιες κίστες σπονδυλικής στήλης. Όλα. Αλλά εγώ τώρα έχω μια πορεία. Άντε να δω τη μάνα μου στην μπάλα να κάνει όχι, αυτό το πράγμα. Μπορεί, δηλαδή μπορεί, και να είναι και άλλα πέντε άτομα γύρω να τη μαζεύουν. Δεν μπορεί. Απλά να ξέρετε. Μαμά, μην το κάνει. Πρώτα κάνουμε μια ενδυνάμωση στις μυϊκές ομάδες για να μπορεί να υποστηρίξει τις κύλες μας, ό,τι πρόβλημα έχουμε. Πρώτα αυτό. Δεν ξεκινάς κατευθείαν με αυτά. Ξεκινάς με κάποιες ασκήσεις και με αυτό. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή σε τέτοιες για να έχει ισορροπία για να μπορεί οι μυϊκές ομάδες. Προφανώς είσαι εκεί και βοηθάς. Σίγουρα, μα εννοείται. Δεν το κάνει κάποιος μόνος του στο γυμναστήριο. Ωραία, αφήνουμε την μπάλα. Για αυτές τις δύο ασκησούλες το αφήσαμε. Λοιπόν, πρώτη άσκηση στο στρώμα. Ερχόμαστε σε στάση τεσσάρων σημείων, γόνατα και χέρια. Mm-hmm. Τα χέρια είναι πάντα, οι παλάμες είναι κάτω από τους ώμους. Τα γόνατα είναι, δεν είμαστε πολύ πίσω, ούτε πολύ μπροστά. Είναι κάτω από τη λεκάνη. Εντάξει. Και από εδώ, όπως είμαστε, μία αριστερό, το δεξί μας χέρι μπροστά,
προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μέσα η κοιλιά, κατεβάζουμε. Εντάξει, αυτές τις ασκήσεις τώρα τις κάνουμε σε σετ, σε 20, σε 15. Mm-hmm. Είτε και κάνουμε... να φαίνονται, το έχουμε ξαναπεί, ότι φαίνονται πολύ πολύ απλές, αλλά πραγματικά ναι, το νιώθουμε το τράβηγμα έτσι. Θα το δείτε κι εσείς. Και μετά αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι, είτε μόνο πόδι, θα σας λέω εγώ τι θα κάνουμε, εντάξει. Τέλεια. Άμα θέλετε μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Δεν μπορούμε. Face to face. Δεν μπορούμε. Ναι, εντάξει. Μια χαρά θα πάμε λίγο ένας δεξιά, λίγο αριστερά. Θες να το κάνει ένας και να το λέμε και να το συζητάμε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ναι. Θέλετε να το κάνω... Όχι, πες το μαζί. Ωραία, ωραία. Όπως είμαστε, λίγο πιο πίσω, ναι. Ωραία, αυτό γίνεται και σε ζευγάρια βέβαια. Α, γίνεται, μα γι' αυτό γίνεται, θέλουμε να το κάνουμε σε ζευγάρι. Κάτσε τώρα γιατί έχω θέμα εδώ. Αυτό ήθελες εσύ, κάτι είναι μικρή φόρμα σήμερα. Ωραία, όπως είναι. Ωραία, πάμε. Θέση σε στήριξη στα χέρια. Πολύ ωραία. Εκεί. Λίγο πιο πίσω πρέπει να πάμε. Πήγαινε κι άλλο, δεν πειράζει. Πήγαινε κι άλλο, γιατί δεν θα φτάσετε. Δεν είστε πολύ κοντά. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε. Το δεξί μας χέρι προσπαθούμε από εκεί. Καταρχήν βλέπουμε αν είναι ίσια. Ωραία, εκεί. Προσπαθούμε να είναι μέσα η κοιλιά. Πολύ ωραία. Και πάμε. Δεξί χέρι και οι δύο μπροστά. Δεν δίνουμε σφαλιάρες τώρα. Εκεί. Σταθερά. Και μένουμε εκεί, σταθερά. Βλέπεις ότι ακόμα και τώρα προσπαθείς να ισορροπήσεις και δουλεύει πολύ κοιλιά. Είναι δύσκολο, παιδιά, και όσο κατεβαίνει απλό το χέρι. Αν φαίνεται. Και πάμε το άλλο χέρι τώρα. Μπράβο. Αυτές οι ασκήσεις τώρα προσπαθείς... Ναι, καταλαβες, εκεί πρέπει να είσαι. Μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο, Νίκο. Ωραία. Κάτω το χέρι. Μπράβο, Νίκο. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα το δεξί πόδι. Πάμε το δεξί πόδι πίσω. Τεντωμένο πίσω. Έτσι, στον αέρα. Και όσο μπορούμε, flex. Είπαμε η μύτη κοιτάει προς τα εμάς. Μπράβο. Πάλι εδώ πέρα. Προς τα πίσω, είδες, τεντωμένο. Πίσω, τεντωμένο. Έτσι, και flex. Και flex το πόδι. Πάλι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Φυσικό, κρακ. Ωραία. Κατεβάζουμε. Πάμε και το αριστερό. Και το αριστερό πόδι. Μπράβο. Πάμε. Ωραία. Εδώ είναι βασικό να μην λυγίζουν τα χέρια και η κοιλιά να μην πηγαίνει μέσα. Πολύ ωραία. Και κατεβάζουμε. Κατεβάζουμε. Πάμε τώρα. Αριστερό χέρι και το δεξί πόδι. Μου κάνεις πλάκα τώρα, έτσι. Πάμε. Θα το... Κάτω οι παλάμες. Μπράβο. Κάτω. Κατέβασε. Πάμε. Αριστερό χέρι, δεξί πόδι. Ωραία. Βλέπεις τώρα πόση ισορροπία πρέπει να έχεις, έτσι. Βλέπουμε. Είναι... Όπα. Πολύ ωραία. Αλλάζουμε χέρι. Πάμε, Νίκο. Θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Με τηλεθέαση. Είδες πόσο εύκολα προσαρμόστηκα. Πολύ ωραία. Γιατί το έχω. Πολύ ωραία. Από εκεί όπου τώρα μπορούμε να... Σηκώνεσαι. Δεν με άλλο μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί σηκώνεσαι. Θα κάνουμε κάποιες άλλες ασκήσεις. Ωραία. Αυτές οι ασκήσεις είναι πολύ βασικές για να μπορεί να εμείς να αρχίζουν να προσαρμόζονται και να βοηθάει η μία την άλλη. Βλέπεις ότι όταν είσαι σε τρία σημεία ή σε δύο σημεία, αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι, δεν μπορεί να ισορροπήσει πολύ ο κορμός. Και γι' αυτό λειτουργεί πιο πολύ ενδομυϊκά. Εντάξει. Οπότε σιγά-σιγά αρχίζει και δεν είναι. Θέλει και τρομερή συγκέντρωση τώρα αυτό, έτσι. Ναι, εννοείται. Δεν γίνεται έτσι, μπαμ, κάντο. Δεν γίνεται. Εντάξει. Θέλει για να το κάνεις και σωστά, εννοώ. Σίγουρα. Ωραία. Θέλετε να δείξω κάποιες ασκήσεις εγώ ή να κάνετε εσείς. Να δείξεις. Ωραία. Τι έγινε. Να το έκανα εγώ αυτό, τι θα ακούσει. Είπα σήμερα είμαι λίγο ευαίσθητη. Δεν με ακούτε. Πολύ ωραία. Λίγο ένα λεπτό να βγάλω το. Βγάλτα. Κάποιο να τα βγάλει εδώ που μπορεί. Δηλαδή. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε πολύ ισομετρικές ασκήσεις, οι οποίες είναι στους αγκώνες, εντάξει. Οι αγκώνες είναι πάλι κάτω από τους ώμους, ανοιχτά τα χέρια, μέσα το στήθος και από εκεί οι μύτες ενωμένες, οι μύτες των ποδιών είναι κάτω, όχι πολύ ανοιχτά, ούτε πολύ κλειστά. Στο άνοιγμα της λεκάνης. Και ανεβαίνω. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή, να κάνουμε 10 επαναλήψεις εδώ. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Ωραία. Απλά να λυγίζω, να τεντώνω. Ναι, αυτό δεν το λες και πολύ εύκολο, βέβαια, έτσι. Εντάξει, είναι εύκολο για αρχή, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν υπάρχει θέμα. Α. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτη άσκηση πάλι είναι εδώ. Εντάξει, εδώ μένω. Δεύτερη άσκηση, στο πλάι πάλι. Τεντώνω τα πόδια, το ένα πόδι πάνω στο άλλο και ψηλά η λεκάνη πάλι. Για πιο εύκολο, βάζουμε το γόνατο. Α. Εντάξει, και έχουμε ψηλά. Ναι, τώρα το κάνει απλό. Και έχουμε ψηλά. Εντάξει. Είναι λίγο πιο. Για πάλι και από τη μία και από την άλλη. Ωραία, εγώ αυτό δεν θα τα κάνω γιατί θυμάμαι ότι έχω το πρόβλημα με τον αγώνα μου και ακόμα δεν μπορώ να το ρίξω πολύ βάρος. Μέχρι να εξαπλώσει ο Νίκος να δούμε την πρόοδο της Ιωάννας.
Μέχρι να ξαπλώσω ο Νίκος, αν και θα ήθελα να το δω και το πέσιμό του. Πάμε τον μπροστά πρώτα. Να δούμε λίγο μπροστά, σε τι φάση είναι. Α, έχει προχωρήσει αρκετά. Μπράβο, Ιωάννα. Ευχαριστώ. Σε παρακολουθούμε, να ξέρεις. Και εμείς σας παρακολουθούμε. Τέλεια. Πάμε, από εκεί όπως είσαι. Πολύ ωραία. Ιωάννα, μιλες φάματα. Ψηλά η λεκάνη. Αν σας παρακολουθείς, θα γελούσες κιόλας. Και κατεβαίνεις, γόνατα κάτω. Έτσι. Ορίστε, μωρέ, εύκολο είναι, Νίκο. Έτσι, μπράβο. Τώρα αυτό, πάμε στην πρώτη, εκεί και μένεις. Εκεί μπορούμε να μείνουμε για 20, για 30, για ένα λεπτό. Καλά, εντάξει. Καταλάβατε. Δηλαδή σιγά σιγά ανεβαίνει. Όπα. Κάθεσαι. Πάμε στο πλάι, πάμε στο δεξί χέρι, ακουμπάς κάτω. Δεν ήταν εύκολο αυτό, συγγνώμη. Ωραία. Τέντωσε πόδια. Ωραία. Εκεί. Και από εκεί όπως είναι πάλι, ο αγκώνας είναι κάτω από τον ώμο. Πάμε, ψηλά η λεκάνη. Πάμε, σήκωσε ψηλά τη λεκάνη. Κι άλλο, κι άλλο. Εκεί. Μπράβο, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Τώρα δουλεύουμε ισομετρικά όλο το. Δεν πηγαίνουμε πάνω κάτω εδώ, απλά μένουμε. Μένουμε. Μένουμε, μένουμε. Εδώ μένουμε. Πάμε. Τι είναι αυτό, ενεργητικό διάλειμμα. Περίμενε. Λίγησε και το κάτω πόδι, λίγησε το προς τα πίσω, λίγησε το πίσω. Εκεί. Και πάμε τώρα στήριξη στο γόνατο και στον αγκώνα. Είναι πιο εύκολο. Τι να ετοιμαζόμουν να κάνω. Είναι πιο εύκολο. Πάμε. Εκεί. Αυτό τώρα είναι πιο εύκολο. Εντάξει, είναι. Ναι, αλλά μην είναι όμως, λέμε. Και ανοίγω το πόδι ψηλά. Αυτό δεν ήταν. Αυτές τώρα είναι βαθμοί δυσκολίας, έτσι, σιγά σιγά. Μπορούμε να κάνουμε πάνω κάτω το πόδι, πάνω κάτω τη λεκάνη. Τι είναι. Όπα, εντάξει. Όπως είσαι, μη σηκώνεσαι, ξάπλωσε πλάτη κάτω. Μια που ξάπλωσε. Μια που ξάπλωσε, ξάπλωσε κάτω. Μπράβο, λίγο πολύ καλά, λοιπόν. Μικρόφωνα. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Λυγίζουμε τώρα πόδια. Εκεί. Μάλιστα. Τώρα, η πρώτη διάταση μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά. Πολύ ωραία. Τι. Εντάξει. Ναι. Τραβάμε τα γόνατά μας προς το στήθος. Εδώ. Εντάξει. Πρόσεξε καλά. Πιάνουμε με τα χέρια μας. Πιάσε με τα χέρια κάνω. Μας. Πιάσε με τα χέρια σου τα γόνατά σου. Ωραία. Τώρα, όσο ανοίγουμε τα γόνατα, οι ώμοι πρέπει να είναι κάτω, προς τα κάτω, και ο αυχένας, και προσπαθούμε να κουμπίσουμε όλη τη σπονδυλική στήλη κάτω. Όσο τώρα πιο ανοιχτά είναι, βρίσκουμε τη θέση μας. Έχω λόρδωση. Έχεις λόρδωση, αλλά μπορείς να το κάνεις. Πολύ ωραία. Τώρα, πάμε τώρα λίγο στις διατάσεις και μετά θα κάνουμε άλλη μια άσκηση. Τεντώνουμε το αριστερό μας, το δεξί μας πόδι, τεντώσέ το. Ωραία. Άστο σε μένα τώρα. Αυτό που κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε διάταση στα ισχύα, στο δικέφαλο μοιραίο από πίσω που είναι, στο γλουτέο, για να μπορεί να αυτοσυμπιεστεί η μέση. Γι' αυτό πονάει τόσο πολύ. Άστο, το έχω λαγαρώ σε μένα. Αυτό. Κάτω. Πολύ ωραία. Από εδώ εγώ, τους κάνω εγώ τις διατάσεις, έτσι, και μετά σιγά σιγά το μαθαίνουν και μόνοι τους. Πολύ ωραία. Βάζουμε, πιέζουμε τον αστράγωνο μας. Και τραβάει. Για να το κάνουμε από εδώ. Μετά, αν έχω μείνει εκεί, μείνω μητρά, έχει παγώσει εικόνα. Ωραία. Και βλέπετε ότι τραβάει εδώ πέρα όλο ναι. Το ισχύο και ο γλουτιαίος. Yeah. Πολύ ωραία. Τώρα, διατάσεις του δικεφάλου, που πάλι έχει σχέση με τη μέση. Εντάξει, και σιγά σιγά, όσο μπορώ τεντωμένο. Πονάς. Και Νίκο. Από εδώ, όπως είμαστε, τεντώνουμε, κάνουμε μια στροφή. Το πόδι, η λεκάνη προς τα κάτω και προσπαθούμε να κάνουμε διάταση στην ταινία, λέγεται εδώ πέρα, κάτω από το τετρακέφαλο. Και μένουμε αυτό. Εκεί. Εκεί είναι πιο δύσκολο γιατί μπορεί να νιώσει και ένα κάψιμο κάτω στένοντας από το γόνατο. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Δεν μου λες αυτό που καθιστά και τραυματισμούς σε ποδηλάτες. Σε διάφορες, δηλαδή ό,τι σφιξίματα, ό,τι. Επειδή δουλεύουν έχουμε, πολύ πόδια, δηλαδή. Και εντάξει, και σε ποδοσφαιριστές πολλούς, σε πολύ και σε. Έχει σχέση και πολύ και με τα ισχύα, αν έχει θέμα στα δεν ισχύα. Δεν μου λες, έχει να κάνει και με τα μωράκια που έχουν πρόβλημα με τα ισχύα τους. Υπάρχουν δηλαδή παρόμοιες ασκήσεις για. Κοιτάξτε, σε μωρά, μιλάς τώρα. Ναι. Εκεί πιο πολύ ο παιδίατρος το κάνει και σε μαλάξεις. Δεν νομίζω ότι κάνουν διατάσεις. Πιο πολύ σε μαλάξεις. Και αυτό είναι πιστεύω το πιο σωστό να κάνεις ένα μωρό. Μασάζ και διατάσεις. Ναι, ο παιδί είναι. Το πιστεύω ότι είναι φοβερά. Λοιπόν, από εκεί όπως είμαστε, λυγίζουμε τώρα πόδια. Κάναμε δύο διατάσεις, δείξαμε πώς μπορούμε να αποσυμπιέσουμε λίγο τη μέση μας. Και από εκεί, χέρια στους αγκώνες. Ωραία. Και σιγά σιγά σηκώνουμε τη λεκάνη μας προς τα πάνω. Αυτό είναι ωραίο. Μπράβο, κι άλλο, κι άλλο. Έτσι, μπράβο. Και ξανά κάτω. Αυτό τώρα το κάνουμε. Η πρώτη άσκηση είναι με δύο πόδια. Η δεύτερη άσκηση είναι με ένα πόδι, ένα πόδι. Και η τρίτη άσκηση. Στον αέρα. Ναι, το άλλο στον αέρα. Πάμε. Από εκεί, τεντωμένο. Α, τεντωμένο. Και κάτω η λεκάνη, πάνω η λεκάνη.
Μπράβο. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτές είναι, ζώρικο, αυτές είναι ωραία. Αυτές είναι ασκήσεις που γυμνάζουμε τη ράχη μας, τον γλουτό μας πολύ και το δικέφαλό μας. Τη βάζουμε πολύ σαν άσκηση για δικέφαλο και για γλουτό. Μάλιστα. Αυτή την άσκηση. Και, η τρίτη, και το τρίτο στάδιο αυτής της άσκησης είναι ότι το βάζω σε ένα πιο ψηλό σημείο. Είτε θα βάλω μια καρέκλα, είτε μπορεί να το βάλουμε στην μπάλα. Δηλαδή όπως είναι, συγγνώμη. Παρακαλώ, κάνε λίγο πάνω τα πόδια. Βάλει λίγο πάνω τα πόδια. Ωραία, έτσι όπως είναι. Ή θα. Όχι, όχι, λύγησε τα. Λύγησε τα. Ωραία. Είτε θα είναι εδώ, είτε θα την πατάω την μπάλα. Πάτα τη. Εκεί. Είτε αυτό. Πάλι το ίδιο πράγμα δηλαδή κάνουμε από εκεί, από εδώ που είμαστε. Πάλι σηκώνουμε ψηλά τη λεκάνη μας. Για σήκωσε ψηλά τη λεκάνη σου. Μπράβο. Κάνει πιο μεγάλη κίνηση. Καταλάβατε. Αυτό τώρα, αν έχουμε μάθει εμείς στον BeFit να κάνουμε τις συγκεκριμένες ασκήσεις και έχουμε εξοικειωθεί με αυτές τις ασκήσεις, μπορούμε αντί για μπάλα να πάμε να κουμπίσουμε σε μια καρέκλα, στον τοίχο, σε ένα καναπέ κτλ. Δεν υπάρχει θέμα. Και μετά εδώ βάζεις και ένα πόδι. Απλά η μπάλα βοηθάει και στην ισορροπία. Η μπάλα βοηθάει στην ισορροπία, αλλά ή θα έχεις ένα άλλο άτομο το οποίο θα τα κάνει, είτε θα το κουμπίσετε στον τοίχο την μπάλα για να μην φύγει δεξιά-αριστερά. Αυτό. Και βέβαια. Μπορείς να σηκωθείς τώρα σιγά-σιγά. Πάντα από το πλάι σηκωνόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξανακάτσε, θα σηκωθεί σωστά. Και υπάρχουν και άλλες ασκήσεις, οι οποίες είναι διατάσεις για τα ισχύα πιο πολύ και για τον τερακέφαλο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για αυτά. Δείξε μας δύο ακόμα. Ναι. Ωραία, ωραία. Όπως είμαστε, στη διάταση πάλι, τον ορθό μυριαίο μας, βάζουμε γόνατο κάτω, μπροστά το πόδι, χέρια. Στο γόνατο, έξω το στήθος και πιέζουμε προς τα κάτω τη λεκάνη μας. Εδώ βάζουμε πολύ πίεση, πολύ πίεση. Διατείνουμε τον ορθό μας μυρίο και το λαγόνιο. Δεν μου λες, αυτό μπορεί να γίνει και αν βάλουμε ας πούμε, το ένα πόδι στην καρέκλα και το άλλο είμαστε έτσι. Αυτό τώρα είναι πιο πολύ για ενδυνάμωση. Δεν είναι για να κάνεις διάταση. Ωραία. Γιατί εκεί βάζεις πολύ δύναμη. Εδώ δεν κάνεις δύναμη, απλά πιέζεις και διατείνεις. Δεν λειτουργεί. Ωραία. Και από εδώ όπως είμαστε πάλι, είτε στο πλάι γυρνάμε. Τεντώνουμε πόδι πάλι κάτω για να κάνουμε διάταση τον προσαγωγό μας στον αντίθετο προσαγωγό μας. Ωραία. Αλλάζουμε πόδι. Ωραίες ασκήσεις αυτές. Αυτές οι διατάσεις είναι οι πιο βασικές ασκήσεις. Τις κάνεις στην αρχή και στο τέλος. Τις κάνεις αρχή και κάνεις και στο τέλος. Ναι, λίγες αρχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σαν προθέρμανση έτσι. Σίγουρα. Μα και η γιόγκα είναι μόνο διατάσεις. Που είναι δυναμικό τρόπο γυμναστική. Αυτό. Και κάποιες άλλες οι οποίες το κάνουμε πολύ συχνά. Βάζουμε το γόνατό μας μέσα, χέρια μπροστά, βάζουμε ανάμεσα στα χέρια μας το γόνατό μας και καθόμαστε, ξαπλώνουμε μπροστά, χωρίς να κουμπίσει ο γλουτός μας κάτω. Και βάζουμε το στήθος μας. Και πάλι τραβιέται όλο το ισχύο. Αυτές είναι οι ασκήσεις που έχουμε πει, που μπορούμε να δείξουμε. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι, είτε με λάστιχα, είτε με τροχαλίες, με βαράκια, να κάνουμε ενδυνάμωση του κορμού μας και να μην μπορούμε να έχουμε λιγότερες καταπονήσεις στη μέση μας. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή. Οι συγκεκριμένες, καταρχάς, υπάρχει πρόγραμμα που να κάνετε μόνο τέτοιες ασκήσεις στο BeFit. Υπάρχει πρόγραμμα, όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Γίνεται, κανονικά γίνεται, να μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που να είναι μόνο διατάσεις και μόνο. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει χρόνος και εντάξει, ο κόσμος είναι λίγο δύσκολο να το. Και από τους τηλεθεατές ή από τους πελάτες σας. Σίγουρα. Αντιμετωπίζουν κάποια μειοσκελετικά προβλήματα και θέλουν να κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα. Μπορούν να βρουν το χρόνο. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Τους αναλαμβάνουμε, ναι, είμαστε από πάνω, κάνουμε τις διατάσεις μας, μαθαίνουν πώς είναι. Τους βάζουμε σε ένα τρόπο ζωής να το κάνει αυτό. Δηλαδή στη γυμναστική του πάνω, αν μπορεί και στο σπίτι του, καλό θα είναι. Απλά και μετά από κάθε πρόγραμμα κάνουμε και κάποιες διατάσεις, ερχόμαστε σε μια ξεκούραση. Κανονικά να ξέρετε ότι όταν πάμε για γυμναστική πρέπει να φεύγουμε όπως πήγαμε. Δηλαδή η παλμή μας και όλο ο μυκαίος μας συντονισμός πρέπει να είναι ήρεμος. Οπότε δεν πρέπει να φεύγουμε κατευθείαν από το γυμναστήριο. Άρα χρειάζεται ένα δεκάλεπτο. Χρειάζεται. Να κάνεις διατάσεις. Χρειάζεται ένα πεντάλεπτο, ένα δεκάλεπτο, ναι. Αυτά. Τέλεια. Πάνω κάτω. Ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είμαστε στο BeFit. Αναγνώστου του γονείου 10. Βέβαια και το BeFit κάθε δεύτερη εβδομάδα είναι εδώ στο κόκκινο και μας φτάνει στο κόκκινο. Και ο Νίκος ο Σιντιχάκης και οι συνεργάτες. Και εσένα πάρα πολύ. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα φέρουμε την Κονούρου για μας κοπέλα που κάνει. Θα προσπαθήσω να αν μπορεί να κάνουμε γιόγκα που κάνουμε χαθαγιόγκα. Τέλεια. Κατάλαβες τώρα τι είπες, έτσι. Κατάλαβες. Θα φέρετε την καινούργια σου κοπέλα που σημαίνει ότι όλοι τώρα θα αλλάξουν τις βάρδιές τους για να δουλεύουν εκείνη τη μέρα. Γιατί πάντως από τώρα, παιδιά, οργανωθείτε. Κοίτα, ο Σταύρος Χαμόγελο μέσα από την κουκούλα. Χάρη και πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι 40% έκπτωση και έρχονται και προσφορές βέβαια αργότερα. Και θα πάμε σε διαφημίσεις με την πρόοδο του και την εξέλιξη του μακιγιάζ που εξακολουθεί να δουλεύει η Ιωάννα Δουρουντάκη. Εντάξει, έχει φτάσει νομίζω σε ένα σημείο πια.
Καταπληκτικό. Περιμένετε, παιδιά, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ακόμα δεν έχετε δει τι και πώς. Επιστρέφουμε και με Special Friends. Το κατάστημα που φυσικά μας εντυπωσιάζει κάθε χρόνο με τα κοστούμια τα αποκριάτικα και έχει μεταφερθεί. Έχει μετακομίσει και θα τα πούμε όλα σε λίγο. Έχει μεταφερθεί. Δεν μετακόμισε.